Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν για το προηγούμενο θέμα να πούμε ότι τώρα έχουμε περιφερειακό και η Οικονομική Επιτροπή είναι αύριο. Να το διασφαλίσουμε αυτό δηλαδή και να θέλαμε σήμερα να διαβάσουμε, δεν μπορούμε γιατί έχουμε περιφερειακό. Έτσι για να γραφτεί Γι' αυτό το δώσανε σήμερα. Γι' αυτό το δώσανε. Όχι, μας βλέπει. Εντάξει, είχε τόσο καιρό έχει βγει. Επί του θέματος. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, ότι καταρχήν όταν θεωρούμε, όταν ξέρουμε ότι, δεν, ότι πρέπει να κουβεντιαστεί ένα θέμα και όταν από την εμπειρία μας τόσους μήνες, όταν έχουμε αποφασίσει ότι θα κουβεντιαστεί σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν το έχετε βάλει, μας δημιουργεί εντύπωση από κάποιες παρατάξεις γιατί δεν ψηφίζουν για να συζητηθεί σήμερα όταν είναι τόσο σοβαρό. Ερχόμαστε τώρα για το ζήτημα του Χαλιβικού Όρμου, το οποίο πριν ένα μήνα το βάλαμε και μάλιστα και εσείς, σαν πρόεδρος και ο Περιφερειάρχης, δεσμεύτηκε ότι θα κουβεντιαστεί σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα μονοθεματικό. Και αναρωτιόμαστε και μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση να ενημερώνονται δημοτικά συμβούλια Καλλιθέας, Μοσχάτου, Παύλου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, να το βάζουμε να κουβεντιαστεί, να δεσμεύεστε ότι θα συζητηθεί σε επόμενο και να μην γίνεται κάτι. Θεωρούμε πάντως ότι αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Κυρία Βαλαβάνη, σήμερα καταρχάς, όλες οι παρατάξεις, επιτρέψτε μου λίγο, όλες οι παρατάξεις που δεσμεύτηκαν και ψηφίσανε και είπανε ότι το πράγμα είναι πολύ σοβαρό να κουβεντιαστεί, να ψηφίσουν και να κουβεντιαστεί σήμερα, παρακαλώ. Ωραία. Πάντως δεν είχαμε δεσμευτεί ότι θα έρθει σε αυτό το περιφερειακό και έχουμε συζητήσει παρεπτόντως και για την ουσία του θέματος. Παρεπτόντως έχει τοποθετηθεί. Πάντως, επειδή ξέρω ότι έχει υποθεί. Σε επόμενο περιφερειακό και μονοθεματικό. Δεν διαφωνούμε ότι θα έρθει. Έχει το επόμενο. Μήνας, για τη Λαϊκή Συσπήρωση, λοιπόν, ήταν το συγκεκριμένο, το σημερινό. Γιατί είναι όριμες συνθήκες. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί του κατεπήγοντος. Δεν κατάλαβε. Ένα μήνα μετά, κύριε Πρόεδρε. Ένα μήνα μετά. Κυρία Βαλαβάνη, νομίζω επειδή έχουν βγει. Υπάρχει και ενημέρωση υπό άλλες μορφές, εν πάση περιπτώσει, από τη δικούσα. Για πείτε μας, με αρχή. Υπάρχει ενημέρωση.